Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Καλύμνου για τη φιλοξενία και την υποδοχή που μας έκαναν σήμερα. Είναι για μας προτεραιότητα σε αυτές τις συνθήκες της ακραίας οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης να στηριχθούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες των ακριτικών μας νησιών με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της υγείας, της παιδείας, με ειδικά φορολογικά κίνητρα και βέβαια με έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα αφορά τον τουρισμό και άλλους τομείς της οικονομίας, για να έχουμε πολλές και καλές θέσεις δουλειάς, να μείνουν τα Ελληνόπουλα στα νησιά μας, να κάνουν οικογένειες και να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Όσο αφορά τις ακραίες προκλήσεις που κάνει και σήμερα ο κύριος Ερντογάν, για μένα ευρωπαϊκή αλληλεγγύη των συμμάχων δεν είναι η πολιτική κατευνασμού. Είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής αποτροπής. Και αυτό για να συμβεί πρέπει επιτέλους όλοι οι εταίροι μας να πάρουν απόφαση για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, ώστε να σταματήσει οποιοδήποτε να εξοπλίζει το καθεστώς Ερντογάν. Ένα καθεστώς που καταπατά το διεθνές δίκαιο, ένα καθεστώς που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Τουρκίας και προκαλεί αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, η πολιτική του εμπάργκο όπλων πρέπει να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα υπογραμμίζει την άμυνα και την ασφάλεια, την ειδικά την ασφάλεια που τόσο ανάγκη έχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, από την Εσθονία και τη Φιλανδία μέχρι την Κύπρο και την Ελλάδα.